ΔΕΗ στην επίσημη ανακοίνωσή της, όταν άρχισε να εφαρμόζει την ρήτρα αναπροσαρμογής και μάλιστα με διαφορετικές χρεώσεις, λέει, έτσι ξεκινάει, η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υποδείξεων της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και λοιπά. Είδατε, λοιπόν. Υποδείξεις δέχτηκε. Πιέσεις που είπα εγώ. Υποδείξεις δέχτηκε. Όχι, εγώ είπα πιέσεις και επιμένω. Άρα και με βάση τις υποδείξεις πληρώνει όλος ο ελληνικός λαός αυτές τις ρυθμιστικές χρεώσεις. Λέω στους τηλεθεατές μας ότι δεν υπήρξε καμία υπόδειξη. Αυτά είναι ευγενικά, να μην πω τι, γιατί δεν είναι σωστό. Είναι πιέσεις των ανταγωνιστών. Και? Άρα οι ανταγωνιστές κυβερνούν. Συγγνώμη, οι ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας κυβερνάνε τη χώρα. Μια επιρροή την έχουν. Εντάξει, τώρα ο κύριος Παπαδημητρίου δίνει είδηση, κύριε Γιαμαλή. Συγγνώμη για να καταλάβω τι συζητάμε. Ο κύριος Παπαδημητρίου δίνει είδηση. Είναι θύματα του ολιγοπωλιακού καπιταλισμού στην κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει. Ένα λεπτό. Κυβερνάνε οι ιδιώτες αυτή τη χώρα. Κάνουν κουμάντο οι ιδιώτες. Ένα λεπτό, Δημήτρη. Κύριε Παπαδημητρίου, λέτε ότι οι ιδιώτες πάροχοι πίεσαν τη ΡΑΕ ώστε η ΔΕΗ να κάνει τι? Να μπει και αυτή στο μηχανισμό της ρήτρας. Να μην είναι ανταγωνιστική. Και συγγνώμη, όχι, δεν είναι αυτό. Θα ήταν έτσι αλλιώς ανταγωνιστική η ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ έχει τα νερά, έχει ηλιακά που τα ξέχασε ο κ. Παναγιωτάκη. Εγώ επαναλαμβάνω να το καταλάβω. Κύριε Παπαδημητρίου, λέτε, επιμένω, ότι οι ιδιώτες πάροχοι πίεσαν τη ΡΑΕ να υιοθετήσει η ΔΕΗ. Να πιέσει τη ΔΕΗ. Να πιέσει τη ΔΕΗ, να υιοθετήσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και η ΔΕΗ υπέκυψε. Και η ΔΕΗ τελικώς υπέκυψε. Να ακούσουμε το δεν μπορεί να κάνει βουλευτή. Διαφορετικά. Γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Γιατί η ΡΑΕ τα αποφασίζει. Να ακούσουμε μα το κυβερνητικό βουλευτή. Ποιος την έχει διορίσει? Το είπατε, ωραία, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Και η ΡΑΕ, όταν λέει κάτι, δεν μπορεί μια εταιρεία να κάνει κάτι διαφορετικό προς Θεού. Τουλάχιστον σε αυτό είναι ρυθμιστική.